Πάντοτε ενίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη στα γυναίσας φιλάνθρωπο Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Καθίστε. Πηγαίνουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, στίχος 30. Διαβάζω το πρωτότυπο. Ου δύναμε εγώ ποιήν, απ' αυτού ουδέν. Λέγει ο Κύριος, μιλάει ο Χριστός μας και λέει. Ως άνθρωπος μιλάει εδώ τώρα. Γιατί ο Χριστός μας ήταν και τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Ως άνθρωπος λοιπόν εδώ τι λέει, ου δύναμαι εγώ ποιήν, δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε, απ' εμαυτού, από μόνο μου, από μόνος μου. Καθώς ακούω κρίνω και η κρίση η εμή δικαίωστη. Όπως ακούω από τον Πατέρα μου, τον ουράνιο, έτσι και κρίνω. Και η κρίση η δική μου είναι δίκαιη. Γιατί ακριβώς ακούω αυτό που μου λέει ο Πατέρας ο ουράνιος. Ως άνθρωπος δηλαδή ο Χριστός μας έκανε υπακοή στον εν ουρανής Πατέρα Του. Και τι λέει μετά, ότι ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με Πατρός. Και γιατί έχω σωστή κρίση και ακούω τον Πατέρα τον ουράνιο, γιατί δεν ζητάω το δικό μου θέλημα, δεν θέλω να κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει ο Πατέρας μου, ο ουράνιος που με έστειλε. Ου ζητώ το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με Πατρός. Τι έννοια έχει τώρα αυτό και για μας. Έχει παιδιά την έννοια της υπακοής. Για σκεφτείτε ένας Θεός, ο Χριστός μας είναι Θεός. Είναι ισότιμος, έχει ίση τιμή δηλαδή με τον Πατέρα. Παρόλα αυτά, ως άνθρωπος υποτάσσεται στο Θεό Πατέρα και κάνει υπακοή. Αλλά και ως Θεός έχει το ίδιο θέλημα με το θέλημα του Πατρός. Δεν έχει άλλο θέλημα. Ό,τι θέλει ο Πατέρας θέλει και ο Υιός, θέλει και το Πνεύμα του Άγιου. Αυτή η υπακοή είναι που πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Γι' αυτό ο Χριστός μας διδάσκει αυτά τα πράγματα. Να σας πω έτσι κάποιες ιστορίες για να καταλάβετε πόσο σπουδαίο πράγμα, πόσο μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή. Διηγείται ένας σύγχρονος μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουναγιώτης. Εγώ λέει σας έχω πει ότι κάποτε με πλησίασε μία γερόντισσα και λέει θέλω να εξομολογηθώ, πήγε στον Άγιο Εφραίμ, έτσι, που ήταν εδώ στα Κατουνάκια. Εδώ κοντά στο Άγιον Όρος δηλαδή. Μα εγώ δεν εξομολογώ τους καλογύρους. Θα εξομολογήσω καλόγριες, της λέει ο γέροντας. Όχι, θέλω να πω το λογισμό μου, λέει αυτή. Πες το λογισμό σου. Αφού είπε και εκείνη τα βάσανά της, γιατί πάντα βάσανα θα σου πει, δεν θα σου πει χαρές, λέει. Είδα σαν ένα όραμα ότι επάνω σε ένα βουναλάκι καθόντουσαν οι πατριάρχες. Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, έτσι, οι μεγάλοι πατριάρχες.
από τους οποίους προήλθαν μετά οι Εβραίοι, έτσι, από τον Αβραάμ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ, οι Εβραίοι, κατά σάρκα. Και λέω, λέει αυτή η ερώτηση, οι πατριάρχοι είσαστε? Ναι, λένε, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Να έρθω κι εγώ εκεί? Έλα. Από πού να έρθω? Να, από εκεί, από το δρόμο, τις λένε οι πατριάρχες. Δεν βλέπω κανένα δρόμο. Εκεί είναι. Ψάξε να τον βρεις. Μα δεν βλέπω δρόμο. Ψάξε, βρε ευλογημένη, ψάξε και θα τον βρεις. Μα αυτός ο δρόμος είναι 15 πόντους. Δηλαδή, τόσος. Πάρα πολύ μικρός, στενός, 15 εκατοστά. Πώς θα περάσω? Όλο αγριοπούρναρα και αγκάθια. Θα σχίσω τα φορέματά μου, θα ματώσω τα ποδάρια μου. Α, και εμείς από εκεί περάσαμε και ήρθαμε εδώ πάνω. Δηλαδή, από μέσα από δυσκολίες, μεγάλες δυσκολίες και θλίψεις, πρέπει να περάσουμε οι χριστιανοί για να φτάσουμε εκεί που είναι οι Πατριάρχες, δηλαδή στον Παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού καλύτερα. Το πράγμα θέλει να πει, λέει ο Άγιος τώρα, ο Άγιος Εφραίμ, ότι διαμέσου των θλίψεων, διαμέσου των στενοχωριών, διαμέσου του αίματος, ο άνθρωπος θα ανέβει στον ουρανό. Με αμεριμνία και με άνεση, με αυτοκίνητο, δεν πάμε στον Παράδεισο. Θα δώσεις αίμα να πάρεις πνεύμα. Έξω αυτή η γερόντισσα, δεν αναφέρω το όνομά της, καρκίνο, έχει ρίσεις, τούτο, εκείνο, αυτό, κι όμως προσευχόμενη είδε την Παναγία στο θρόνο της. Περάστε οι όσοι, λέει. Όλοι οι όσοι πέρασαν μπροστά σαν παρέλαση στην Παναγία. Περάστε οι μεγαλομάρτυρες. Αυτοί καθόταν εκεί. Η γερόντισσα ήταν ηγουμένη. Και στο τέλος πήγε, έβαλε μετάνια, φίλησε το χέρι της Παναγίας. Ήταν ένα βελούδο. Και η Παναγία της είπε, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και ξύπνησε. Δηλαδή, αν θέλεις να είσαι μαθήτρια και μαθητής του Χριστού, θα ανέβεις και εσύ επάνω στο Σταυρό. Θα πρέπει να κόψεις το δικό σου θέλημα, ό,τι σου δίνει ο Θεός. Είτε θλίψεις, είτε αρρώστιες, είτε δοκιμασίες, είτε αποτυχίες, οτιδήποτε. Στη ζωή μας θα μας βρουν πολλά. Και πολλά βέβαια τα δημιουργούμε και εμείς, γιατί δεν κάνουμε το σωστό, δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, πάμε και κάνουμε το δικό μας θέλημα και μετά έχουμε αποτυχίες και δυσκολίες. Αλλά παραχωρεί και ο Θεός να έχουμε πειρασμούς για να ξεχρεώσουμε τις αμαρτίες μας και να καθαριστούμε από τα πάθη μας. Απαλλαγή, λέει ο Άγιος, κανένας Άγιος δεν ζήτησε από το Θεό. Υπομονή να χαρίσει ζητούν οι Άγιοι. Οι Άγιοι ζητάνε να τους χαρίσει ο Θεός υπομονή. Αν κάνεις υπομονή, θα έχεις και λιγάκι μισθό. Αν θα έχεις απαλλαγή, δεν έχεις τίποτε. Μισθό δεν έχεις. Να σας πω και ένα ακόμα. Κάποιος νεαρός προετοιμαζόταν να γίνει μοναχός. Για το λόγο αυτό, πέρα από τις άλλες πνευματικές ασκήσεις, στις οποίες υποβαλόταν, ήταν να κάνει και 1000 μετάνοιες καθημερινά. Όταν έγινε μοναχός σε ένα κοινόβιο, ο ηγούμενος και συνάμα γέροντάς του, του είπε να κάνει 50 μετάνοιες καθημερινά, αντί για 1000. Αυτός από μόνος του δηλαδή έκανε 1000 μετάνοιες κάθε μέρα. Μόλις πήγε να γίνει μοναχός, του λέει ο γέροντας, δεν θα κάνεις 1000, θα κάνεις 50. Δεν του άρεσε αυτό, σου λέει τώρα από 1000 να πάω στις 50, γείτε έξω, πέστε τους να μην φωνάζουν, εσύ πέστε τους να πάνε πιο πίσω. Όχι εδώ πίσω, εδώ δίπλα. Μετά από λίγο ήρθε στο γέροντα και του είπε, συγχωρέστε με γέροντα, ντρέπομαι που το λέω, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ να κάνω τις 50 μετάνοιες. Ενώ έκανε 1000, τώρα δεν μπορούσε ούτε 50. Γιατί άραγε? Εντάξει παιδί μου, του λέει ο γέροντας, τότε να κάνεις 25 μετάνοιες.
Πέρασε λίγος καιρός και εμφανίστηκε ο νεαρός μοναχός στον γέροντα και του λέει: «Γέροντα, πολύ παράξενο. Στον κόσμο που ήμουνα έφτιαχνα 1000 μετάνοιες καθημερινά και εδώ στο μοναστήρι δεν μπορώ να κάνω ούτε 25. Πού οφείλεται αυτό?» Και ο έμπειρος γέροντας του είπε: «Όταν ήσουν στον κόσμο, σε βοηθούσε ο εχθρός, δηλαδή ο διάβολος, για να κάνεις τις 1000 μετάνοιες. Έκανες τις μετάνοιες και υπερηφανευόσουν. Έτσι, είχες μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, ότι εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, είμαι μεγάλος ασκητής. Ποιος κάνει στον κόσμο 1000 μετάνοιες κάθε μέρα? Δεν υπάρχει άλλος σαν και εμένα». Είχε υπερηφάνεια. Και τον έσπρωχνε ο διάβολος να το κάνει αυτό. Οπότε δεν είχε μισθό από το Θεό. Μόλις πήγε στο μοναστήρι που δεν έκανε πλέον το θέλημά του, αλλά έκανε υπακοή, είδε εκεί τις δυνάμεις του. Ότι δεν μπορούσε ούτε 25 να κάνει. Φαντάζεσαι τώρα τι δύναμη του έδινε ο διάβολος για να το σπρώξει στην υπερηφάνεια. Έκανε τις μετάνοιες, του λέει ο γέροντας, και υπερηφανευόσουν. Εδώ όμως ως μοναχός δεν τις κάνεις με το θέλημά σου, αλλά για υπακοή. Καταλάβατε, αυτό έχει σημασία. Να κάνουμε υπακοή. Όχι να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Μπορεί να φαίνεται και καλό αυτό που κάνουμε εμείς. Αλλά είδατε τι λέει ο Χριστός μας προηγουμένως. Εγώ λέει δεν κάνω το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του Πέμψαντος με Πατρός. Και ποιος το λέει? Ο Θεός. Και να σκεφτείτε ότι και σαν άνθρωπος όταν ήταν μικρός, έτσι μέχρι 30 ετών, έκανε υπακοή και σε έναν άνθρωπο. Σε δύο ανθρώπους. Σε ποιους? Στην Παναγία και στον Άγιο ο Χριστός και στον Άγιο Ιωσήφ, τον Προστάτη, ο οποίος ήταν ξυλουργός. Δεν ήταν πατέρας του σαρκικός, δεν είχε πατέρα ο Χριστός σαρκικό, έχει πατέρα ουράνιο, αλλά είχε μόνο μητέρα σαρκική, την Παναγία, και έκανε υπακοή. Λέει το Ευαγγέλιο, ειν λέει υποτασσόμενος αυτής, έκανε υπακοή και στη μητέρα του, την Παναγία μας, και στον Άγιο Ιωσήφ, όσο ζούσε ο Ιωσήφ, μετά κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωσήφ. Και ήταν μόνο από την Παναγία ο Κύριος. Μέχρι 30 ετών. Και ακόμα και πιο μετά, πάλι της έκανε το χατήρι. Θυμάστε στο γάμο της Κανά, που είχε βγει στη δημόσια δράση, είχε συμπληρώσει τα 30 χρόνια ο Χριστός μας και πάλι έκανε υπακοή στην Παναγία. Γιατί του είπε: «Παναγία, κοίταξε, νερό, κρασί δεν έχουνε». Και ο Κύριος της έκανε το χατήρι και έκανε το νερό κρασί. Τις έκανε και τότε υπακοή. Και τώρα τις κάνει υπακοή. Όταν ζητάμε κάτι και λέμε: «Παναγία μου, παρακάλεσε τον Χριστό», και ο Χριστός την ακούει την Παναγία. Παρόλο που δεν αξίζουμε να μας κάνει αυτό που θέλουμε, επειδή βάζουμε μεσήτρια την Παναγία, μας το κάνει εξαιτίας της Παναγίας. Λοιπόν, αυτή την υπακοή, παιδιά, πρέπει να μάθουμε. Αυτός λοιπόν ο μοναχός κατάλαβε πόσες ήταν οι δυνάμεις του. Γιατί έκανε υπακοή. Μέσα στην υπακοή όμως παίρνεις το μισθό. Όχι όταν κάνεις το δικό σου θέλημα. Γι' αυτό του λέει τώρα: «Σου φαίνονται δύσκολες και 25 μετάνοιες, γιατί έκοψες το θέλημά σου». Και ξέρετε, ο άνθρωπος, παιδιά, εκείνο που έχει πιο πολύ απ' όλα να αγαπάει, αυτό που του αρέσει πιο πολύ απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Το έχετε σκεφτεί? Τι θέλει πιο πολύ ο άνθρωπος να κάνει? Να σας πω ότι αγαπάμε πιο πολύ απ' όλα. Το θέλημά μας. Αυτό. Να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αυτό θέλω. Αυτό θα κάνω. Έχετε δει μικρά παιδάκια που λέει: «Σέλω, σέλω, σέλω», και φωνάζουν και χτυπάνε τα πόδια τους κάτω, άμα δεν τους το κάνεις το χατήρι. Έτσι. Αυτό είναι που αγαπάμε πάνω απ' όλα, το θέλημά μας. Οπότε, αν αυτό το θυσιάσουμε και πούμε για χάρη του Χριστού, το κόβω το θέλημά μου. Δεν θα κάνω το θέλημά μου. Αυτή είναι η πιο μεγάλη θυσία. Ακόμα θα λέγαμε και από το να δώσει και το σώμα σου και τη ζωή σου. Γιατί αγαπάμε το θέλημά μας πάνω απ' όλα. Πολλές φορές και από αυτή τη ζωή μας. Γι' αυτό αυτός που κάνει υπακοή, και δεν πρέπει να κάνει μόνο ο καλόγερος υπακοή, αλλά το λέμε για τους καλογύρους το παράδειγμα εδώ το είπαμε, γιατί κατ' εξοχήν εκεί τονίζεται αυτή η αρετή. Αλλά παντού πρέπει να υπάρχει υπακοή. Και αυτός που θα κάνει οικογένεια, και αυτός που δεν θα κάνει, και θα είναι στον κόσμο, θα πρέπει να ζει με καθαρότητα, με σοφροσύνη, και αυτός πρέπει να κόβει το θέλημά του. Όλοι κόβουμε το θέλημά μας στο Θεό, παιδιά. Κάνουμε υπακοή στο Θεό. Γιατί χάσαμε τον Παράδεισο? Γιατί κάναμε τι?
Το αντίθετο της υπακοής. Ανυπακοή. Κάναμε παρακοή. Γι' αυτό χάσαμε τον παράδεισο. Τι μας είχε πει ο Θεός, θυμάστε, τι είπε στους πρωτόπλαστους. Τους είχε βάσει σε ένα ωραίο κήπο με χιλιάδες δέντρα. Πόσα δέντρα θα έχει ο παράδεισος. Και τι τους είπε. Από ένα δέντρο. Τώρα να έχεις 10.000 δέντρα και να σου πει από ένα να μην φας, δύσκολο είναι. Θα φας από τα 9.999. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Πολύ εύκολο ήταν. Κι όμως, παρασύρθηκαν από τον διάβολο, έτσι πρώτα η Εύα και μετά και ο Αδάμ, και κάνανε παρακοή. Και αμέσως τι έγινε, νιώσανε, λέει, γυμνοί. Τι θα πει αυτό τώρα. Δεν είχαν ρούχα, ήταν ντυμένοι. Αλλά με τι είχαν ντυθεί. Ήταν ντυμένοι με τη Θεία Δόξα, με τη Θεία Χάρη. Και δεν νιώθανε γυμνοί. Είχαν το Θεό. Όταν έκαναν παρακοή, χάσαν το Θεό, παιδιά. Αυτό είναι το κακό που παθαίνουμε όταν κάνουμε παρακοή. Χάνουμε το Θεό, χάνουμε τη Θεία Χάρη. Χάνουμε τη Θεία Προστασία, τη Θεία Σκέπη. Και μετά βέβαια είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα διαβολικά. Να σας πω και ένα περιστατικό. Σε μια ορεινή περιοχή υπήρχε μια οικογένεια, για να καταλάβουμε πώς μας προστατεύει η υπακοή, παιδιά. Άμα κάνουμε υπακοή, μας προστατεύει ο Θεός. Υπήρχε μια οικογένεια λοιπόν, σε ένα βουνό έμεναν αυτοί, την οποία η οικογένεια, ο πατέρας συνόδευε το γιο του στο σχολείο, το οποίο βρισκόταν έξω από το χωριό. Η περιοχή εκείνη είχε και αρκούδες. Όταν το παιδάκι μεγάλωσε λιγάκι, το είπε ο πατέρας του, «Τώρα θα πηγαίνεις μόνος στο σχολείο. Πρόσεχε όμως, δεν θα αλλάξεις δρόμο και θα πηγαίνεις πάντα από τον δρόμο που σε πήγαινα». Του έδωσε μία εντολή, έτσι. Επίσης πρόσεξε, αν τυχόν και σου παρουσιαστεί απρόοπτα αρκούδα στον δρόμο σου, θα σταθείς εκεί που είσαι, ακίνητος. Δεν θα τρέξεις. Έτσι, αυτό ξέρετε, ισχύει και για τα σκυλιά. Άμα δεν είναι σκυλιά, άγρο, δεν πρέπει να τρέξεις, γιατί μετά καταλαβαίνει ο σκύλος ότι φοβάσαι και σε κυνηγάει. Και σου λέει, αυτό είναι το χεριού μου. Έτσι λοιπόν, θα μείνεις εκεί που είσαι, του λέει. Γιατί η αρκούδα έχει το ιδίωμα, το χαρακτηριστικό δηλαδή, το συνήθεια, όταν είσαι ακίνητος να μην σε τρώει. Μόνο άμα κινείσαι θα σου ορμήξει η αρκούδα. Συμφώνησε ο μικρός και από την επομένη μέρα άρχισε να πηγαίνει μόνος στο σχολείο. Ο πατέρας όμως κρυφά παρακολουθούσε το παιδί. Και να σου μια μέρα εμφανίζεται στο παιδί του μια αρκούδα, η οποία όρμηξε στο παιδί. Άλλαξε δρόμο όμως το παιδί. Όχι. Το παιδί μπροστά σε αυτή την κατάσταση στάθηκε κολώνα, όπως το είχε πει ο πατέρας του. Έφτασε η αρκούδα στο παιδί και άρχισε να το περιεργάζεται. Να το μυρίζει έτσι γύρω-γύρω. Χωρίς όμως να το τρώει. Και τότε ο πατέρας, όπως ήταν κρυμμένος στους θάμνους, βγάζει το όπλο και σκοτώνει την αρκούδα. Το παιδί τότε καταχαρούμενο έτρεξε στον πατέρα του. Τον αγκάλιασε και τον ευχαρίστησε που το έσωσε. Και λέει ο πατέρας στο παιδί του, «Δεν σε έσωσα επειδή σκότωσα εγώ την αρκούδα, αλλά σώθηκες γιατί υπάκουσες σε αυτό που σου είπα και δεν έκανες τίποτα το δικό σου». Γιατί άμα ο μικρός έτρεχε, φοβότανε και έτρεχε, έκανε παρακοή, θα τον έτρωγε η αρκούδα. Δεν θα προλάβει ο πατέρας τι να σημαδέψει. Και όταν κινείται και ο στόχος, είναι δύσκολο να πετύχεις. Και μόνο πετύχει και το παιδί του αντί να πετύχει την αρκούδα. Οπότε καλά, του λέει ο πατέρας, εσύ επειδή έκανες υπακοή, γι' αυτό σώθηκες. Αλλιώς και εγώ δεν θα μπορούσα να εξωτερώσω την αρκούδα. Αυτός είναι ο Χριστός. Όταν κάνεις αυτά που έχει πει αυτός, τότε εκείνος ξέρει πώς θα εξοντώσει, πώς θα εξαλείψει όλα τα εμπόδια, όλους τους εχθρούς, όλους αυτούς που μας επιβουλεύονται. Έτσι, και έχουμε μεγάλους εχθρούς, παιδιά. Ο πιο μεγάλος είναι ο διάβολος. Αλλά ακόμα πιο μεγάλος, ξέρετε ποιος είναι, και από τον διάβολο, εχθρός μας. Ο εαυτός μας, ο κακός εαυτός μας. Ο οποίος πολλές φορές, αν δεν προσέξουμε, μας βάζει να κάνουμε πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και μετά λες, αμάν, πώς το έκανα αυτό, πώς παρασύρθηκα. Αυτό πρέπει πολύ να προσέχουμε τον κακό εαυτό μας, να μην τον αφήνουμε να σκάει μύτη που λέμε καθόλου.
Δεν θα δίνουμε υποχώρηση στο κακό εαυτό μας. Σου έρχεται να πεις μια κακιά λέξη, όχι, δεν την πεις. Ή να θυμώσεις, όχι, δεν θα θυμώσω. Ή να, ξέρω εγώ, να πας να δεις κάτι πονηρό, κάτι κακό, όχι, δεν θα το δω, αφού δεν πρέπει. Είναι αμαρτία. Ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Αντώνιος, που δεν έχετε ακούσει, είναι ο πιο μεγάλος Άγιος ασκητής. Και ήταν από αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, ξεκίνησαν τον μοναχισμό, τον ησυχασμό. Ξέρετε τι έλεγε? Ότι η υπακοή μαζί με την εγκράτεια, εγκράτεια σημαίνει να νηστεύουμε, να προσέχουμε, να μην τρώμε παραπάνω από όσο πρέπει, να προσέχουμε τα μάτια μας, να μην βλέπουμε ότι δεν πρέπει, το στόμα μας να μην λέμε πράγματα που δεν χρειάζεται, περιτά, αυτό που λέγαμε αργολογία. Η εγκράτεια αυτό είναι, έτσι, να συγκρατούμε τον εαυτό μας το σωστό. Μαζί, λέει, με την υπακοή, τι κάνει? Έχει τη δύναμη, λέει, να υποτάσει και τα θηρία. Μπορείς να υποτάξεις ένα λιοντάρι, μια ύαινα, μια τίγρη, ας πούμε. Μπορείς. Άμα έχεις αυτά τα δύο, έχεις νηφθεία και έχεις και υπακοή. Ας πω ένα παράδειγμα. Κάποτε ήταν ένας μεγάλος Άγιος που τον λέγανε Γεράσιμο. Αυτός βρήκε στο δρόμο ένα λιοντάρι το οποίο ήταν πονεμένο. Είχε μπει ένα καλάμι στο πόδι του και το καημένο πονούσε πολύ και υπέφερε. Και ο Άγιος, χωρίς να φοβηθεί, ήταν μεγάλος ασκητής όμως, ήταν και άνθρωπος υπακοής, πήγε κοντά, το λιοντάρι δεν τον πείραξε, του έβγαλε το καλάμι και μετά όχι μόνο το λιοντάρι δεν τον πείραξε, αλλά του έγινε και υποτακτικός, σαν να ήταν πρόβατο. Και τον ακολούθησε στο μοναστήρι και μετά το είχε ο γέροντας αυτός, ο Άγιος Γεράσιμος, το είχε μαζί του πάντα και έκανε δουλειές το λιοντάρι αυτό. Λοιπόν, και πολλοί άλλοι Άγιοι είχαν άγρια ζώα, τα οποία όμως είχαν κινήμερα. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου είχε μια αρκούδα, η οποία μάλιστα έκανε και το σερβιτόρο. Όταν ερχόντουσαν ξένοι, έπαιρνε τα κεράσματα και τα πήγαινε στους ξένους. Βέβαια, τρομάζαν οι ξένοι και της έλεγε ο Άγιος, φύγε τώρα, γιατί τους τρόμαξε τους ανθρώπους. Αλλά δεν έκανε κακό σε κανένα. Ήταν τέλειος υποτακτικός. Και πολλοί άλλοι Άγιοι, και η Αγία Σοφία εδώ στην Κλεισούρα που έχουμε στη Μακεδονία. Αυτό λοιπόν που λέει ο Άγιος Αντώνιος ισχύει. Η εγκράτεια, η νηστεία και όλα αυτά, η αγρυπνία, η προσοχή στις αισθήσεις μας, μαζί με υπακοή, κάνουν τα θηρία να υποτάσσονται. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Ξέρετε με τι χαίρεται ο διάβολος περισσότερο απ' όλα? Χαίρεται με τον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να έχει πνευματικό οδηγό. Χαίρεται με τον άνθρωπο που κάνει ό,τι του κατέβει, ό,τι του έρχεται στο μυαλό. Αυτό το λέει ένας μεγάλος Άγιος, ο Βασκασιανός. Με κανένα άλλο ελάττωμα, λέει, ο διάβολος δεν οδηγεί τόσο στο βάραθρο της απώλειας τον άνθρωπο, όσο με το να τον πείσει να μην καταδέχεται να ρυθμίζει τη ζωή του σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις υποδείξεις των πατέρων, αλλά να ακολουθεί το δικό του θέλημα. Με αυτό χαίρεται πάρα πολύ ο διάβολος, έτσι, γιατί τον έχει το χεριού του. Ενώ έχουμε την Αγία Γραφή, έχουμε τους Αγίους Πατέρες που μας λένε τι να κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ θα κάνω όπως θέλω εγώ, όπως νομίζω εγώ. Θα γίνω εγώ Θεός του εαυτού μου, ας πούμε. Ό,τι θέλω εγώ θα κάνω. Μπορείς να το κάνεις, αλλά θα σε πιάσει ο διάβολος μετά. Γιατί δεν θα κάνεις το σωστό? Επειδή γεννιόμαστε με άρρωστο εαυτό, με άρρωστο θέλημα. Δεν κάνουμε το σωστό, δεν σκεφτόμαστε το σωστό. Κάνουμε το κακό και θέλουμε το κακό. Μπορεί να πούμε, είναι σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζάχαρο, ας πούμε. Δεν ξέρει τι είναι το ζάχαρο. Θέλει συνέχεια να τρως γλυκά. Και του λέει ο γιατρός, δεν κάνει να τρως γλυκά, θα πεθάνεις. Θα χάσεις το φως σου. Θα σαπίσουν τα πόδια σου, γιατί αυτό κάνει το ζάχαρο. Κλείνουν τα αγγεία και σαπίζουν τα πόδια, τα χέρια. Λοιπόν, εκείνος λέει, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ δεν ακούω κανέναν. Εγώ θα τρώω απ' όλα. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά μετά από λίγο θα πεθάνεις. Έτσι και στα πνευματικά και στη ζωή μας.
Μπορείς να κάνεις όπως νομίζεις, αλλά δεν σε συμφέρει, γιατί έχουμε αρρώστια πνευματική, όλοι οι άνθρωποι έχουν. Την κληρονομάμε από τον Αδάμ και την Εύα. Και για να γίνουμε καλά, πρέπει να ακούμε τις συμβουλές του Χριστού, τις οδηγίες του Χριστού που είναι ο γιατρός μας, τις εντολές του Χριστού και τις οδηγίες των Αγίων Πατέρων που είναι οι γιατροί μας μετά από τον μεγάλο γιατρό τον Χριστό. Όποιος δεν τα κάνει αυτά, θα πεθάνει. Και δεν θα πεθάνει μόνο σωματικά, αυτό σίγουρα, αλλά θα πεθάνει πνευματικά. Δηλαδή θα χωριστεί από τη Βασιλεία του Θεού, από τον Παράδεισο, από την αιώνια ζωή και χαρά και μακαριότητα. Αυτά ήθελα να σας πω και αν θέλετε να συζητήσουμε λίγο πάνω σε αυτά, αν έχετε κάτι να πείτε, κάτι να ρωτήσετε, πολύ ευχαρίστως. Δίνει μια οδηγία ο Απόστολος Παύλος, πολύ σημαντική παιδιά, για τη ζωή μας, πολύ πρακτική. Ξέρετε τι λέει, να υπακούεται ο ένας τον άλλον. Θα πεις όλα, ό,τι μου λέει ο άλλος δεν το κάνω, εκτός αμαρτίας. Όταν σου πει να κάνεις μια αμαρτία και θα πεις όχι. Αλλά στα άλλα, που δεν είναι αμαρτία, μας συμφέρει. Να μην κάνουμε το δικό μας. Ας πούμε, μας λένε οι γονείς μας κάτι. Εφόσον δεν είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, να κάνουμε αυτό που λένε. Αν βλέπουμε ότι είναι αντίθετο, να σου πει, ξέρω εγώ, πήγαινε, βρήσε τον τάδε. Ή στον τάδε δεν θα λες καλημέρα. Γιατί δεν θα πω καλημέρα. Επειδή εσύ, ας πούμε, τα έχεις χαλάσει με αυτόν, εγώ δεν θα πω καλημέρα. Εμείς πρέπει να λέμε καλημέρα σε όλους, να αγαπάμε όλους. Και ακόμα και τους εχθρούς μας πρέπει να τους αγαπάμε, λέει ο Χριστός. Επειδή εσύ έκανες εχθρό κάποιον που δεν πρέπει να κάνουμε εχθρό κανέναν, έτσι. Άσχετα τι αισθάνεται αυτός για μας. Θα πρέπει να τον κάνω κι εγώ εχθρό, επειδή τον έχεις εσύ εχθρό. Όχι βέβαια. Μόνο έναν εχθρό θα κάνουμε όλοι. Κοινό εχθρό, έτσι, τον διάβολο. Εκεί ναι. Στον διάβολο δεν λέμε καλημέρα. Εκεί δεν θέλουμε να τον βλέπουμε καθόλου. Ούτε να του μιλάμε. Γιατί εκεί πια μας το λέει ο Χριστός. Και άμα τα φτιάξουμε τον εχθρό του Χριστού, που είναι ο διάβολος, γινόμαστε εχθροί και με τον Χριστό. Αλλά τους ανθρώπους ο Χριστός λέει να τους αγαπάμε όλους. Ακόμα και αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Ακόμα και τους εχθρούς μας. Αν μάθουμε, παιδιά, την υπακοή, βρήκαμε το δρόμο για τον Παράδεισο. Και να σας πω και ένα μυστικό. Είναι ο πιο εύκολος δρόμος. Κάποτε είχε πάει ένας που είχε και οικογένεια. Καλός άνθρωπος. Και του λέει, γέροντα, θέλω να πάω στον Παράδεισο. Λέει, να πας, να είναι ευλογημένο. Ναι, λέει, αλλά έχω και οικογένεια. Λέει, θέλω να πάρω και την οικογένειά μου. Να την πάρεις, λέει, και την οικογένειά σου. Ναι, γέροντα, αλλά λέει, πώς θα πάω. Μπορείς να μου πεις έναν τρόπο έτσι πρακτικό, εύκολο. Του λέει, να σου πω κάτι. Μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Λέει, το αυτοκίνητό μου στον Παράδεισο, ναι, λέει, να πας με το αυτοκίνητό σου στον Παράδεισο. Λέει, πώς θα γίνει αυτό, γέροντα. Δηλαδή, εννοούσε ο γέροντας, θα πας πολύ εύκολα στον Παράδεισο. Και την οικογένειά σου και το αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο θα πάτε. Λέει, πώς, γέροντα. Λέει, άμα κάνεις υπακοή. Άμα κάνεις υπακοή, κόβεις το θέλημά σου. Ας πούμε, εσύ κάνεις, είσαι ο άντρας, ας πούμε, ο πατέρας, κάνεις υπακοή στη γυναίκα σου, στη σύζυγό σου. Τα παιδιά κάνουν υπακοή στους γονείς. Ο ένας κάνει υπακοή στον άλλον, πάτε πάρα πολύ εύκολα στον Παράδεισο. Γιατί για σκεφτείτε, άμα κάνουμε υπακοή, θα τσακωθούμε ποτέ. Ποτέ θα τσακωθούμε. Μόνο αν μας πει ο άλλος ότι είναι κάτι που είναι αμαρτία να κάνουμε, εκεί θα πούμε όχι. Αλλά εκεί δεν αφήνει ο Θεός να χαθεί η ειρήνη, γιατί κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μπορεί ο άλλος να θέλει να κάνει κάτι αμαρτωλό, θα πούμε όχι εκεί πέρα. Μα ξέρω εγώ, θα στενοχωρηθεί, θα στενοχωρηθεί. Γιατί λέει ο Χριστός μας τι λέει. Αν λέει σε σκανδαλίζει το μάτι σου ή το χέρι σου, και μάλιστα λέει το δεξί χέρι ή το δεξί πόδι, σε σκανδαλίζει, δηλαδή σε βάζει να αμαρτήσεις. Σε βάζει να κάνεις κάτι κακό. Έχεις ένα φίλο, ας πούμε, που σου λέει, έλα τώρα να πάμε να καπνίσουμε. Λέω τώρα, παράδειγμα, ή έλα να σου δείξω κάτι που είδα εγώ στο κινητό, που είναι, θα δεις τι είναι. Όχι, δεν θέλω να δω. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι κακό, πονηρό. Λοιπόν, εκεί τι λέει ο Χριστός. Αυτόν τον άνθρωπο λέει, που είναι σαν το μάτι σου, τον αγαπάς, ας πούμε, είναι και γνωστός και λοιπά, και αγαπητός, ή σαν το δεξί σου χέρι, μπορεί να σε βοηθάει, ξέρω εγώ, στο σχολείο, να κάνετε παρέα μαζί κλπ. Να τον κόψεις, λέει.
εφόσον σε σπρώχνει στην αμαρτία, στο κακό. Σε συμφέρει χωρίς αυτό να πας στον παράδεισο, παρά μαζί με αυτό στην κόλαση. Εδώ είναι που κρινόμαστε, παιδιά, αν κάνουμε υπακοή στον Χριστό ή όχι. Γιατί πολλές φορές τι παθαίνουμε. Θέλουμε να πάμε στον Χριστό, αλλά δεν κόβουμε τις κακές παρέες, δεν κάνουμε υπακοή στον Χριστό. Και λέμε, τι πειράζει, να τον έχω και αυτόν. Άμα τον έχεις αυτόν, δεν θα σε αφήσει. Θα σου πει, άντε μωρέ, τώρα που θα πας στην εκκλησία, κάτσε να κοιμηθείς. Πάμε το βράδυ στο κλαμπ. Πάρε και ένα τσιγαράκι. Και το χάσεις όλο μετά. Σε παρασέρνει. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε υπακοή στον Χριστό. Αφού σου λέει ο Χριστός να τον κόβεις, θα τον κόβεις. Δηλαδή θα φύγει η ζωή σου από αυτόν. Καταλάβατε. Να μια υπακοή λοιπόν που είπαμε τώρα. Να ξεκοπούμε από τις καγιές παρέες. Προσέξτε τώρα παρέες. Σήμερα έχουμε και άλλες παρέες. Έχουμε και ηλεκτρονικές παρέες. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε, ξέρω εγώ, τα μέσα αυτά, κοινωνικής δικτύωσης, διάφορα τέτοια. Και από αυτά θα ξεκοπούμε. Ξέρετε πως οι άνθρωποι είναι μπλεγμένοι σε αυτά και κάθονται από το πρωί το βράδυ σε μια οθόνη και πεθαίνουν πολλές φορές και τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Είναι αυτό που λέμε η εξάρτηση από τα ηλεκτρονικά μέσα. Προσέξτε, μην το πάθετε αυτό. Πάρα πολλά παιδιά έχουν αρρωστήσει από αυτό. Δεν θέλουμε τέτοιους φίλους και τέτοιες παρέες. Να μην ξεκολλάμε από το κινητό και από τον υπολογιστή. Όχι, να μας λείπει. Να κάνουμε το φυσιολογικό. Θα έχουμε μια κανονική αγάπη μας, αγάπη στον Χριστό. Και αν ο Χριστός μας δώσει και έναν καλό άνθρωπο, καλό χριστιανό, να τον έχουμε σαν φίλο, ναι. Αν δεν μας δώσει, δεν πειράζει. Θα είμαστε μόνοι μας με τον Χριστό και με τον πνευματικό μας. Ούτε λοιπόν ηλεκτρονικούς φίλους και τέτοια. Γιατί και από εκεί παρασυρώμαστε. Και δεν μπορούμε να μετά να κάνουμε το σωστό. Στο θέμα μας, παιδιά, είναι αυτό να το πάρετε σαν σύνθημα. Υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος. Και αυτό και στις λεπτομέρειες της ζωής μας. Κάθε στιγμή να σκέφτεστε τώρα αυτό που κάνω. Είμαι στην υπακοή. Είμαι μέσα στο θέλημα του Θεού. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό που σκέφτομαι τώρα το θέλει ο Θεός. Για να εξετάζει τον εαυτό σας. Σε έναν άσχετο χρόνο. Τώρα τι σκέφτομαι, πού είναι ο νους μου, αυτό που σκέφτομαι αρέσει στον Χριστό. Και ποια είναι η πιο σωστή σκέψη, είναι η προσευχή. Κάνουμε προσευχή. Γιατί ο Χριστός αυτό μας είπε, δεν μας είπε να σκεφτόμαστε. Κυρίως μας είπε να προσευχόμαστε στη συνέχεια. Γι' αυτό σας είπα και την ιστορία με την χείρα εκείνη και τον άδικο κριτή. Που πήγαινε συνέχεια και τον ενοχλούσε. Και του έλεγε, δώσ' μου το δίκαιο μου. Και έλεγε εκείνος, άι φύγε από εδώ μέσα, να το ασχολούμαι τώρα. Δεν είχε και χρήματα να του δώσει, να τον λαδώσει που λέμε. Και την έδιωχνε. Αλλά αυτή επέμενε. Και μετά, της λέει, άντε σε βαρέθηκα. Άντε στην κάνω τη χάρη, φύγε. Και λέει ο Χριστός, αν λέει αυτός που ήταν άδικος, τελικά της έκανε το χατήρι επειδή επέμενε, πόσο μάλλον λέει εσείς, άμα επιμένετε στην προσευχή, θα σας τα δώσει ο Θεός αυτά που ζητάτε. Και τι πρέπει να ζητάμε. Ένα πράγμα να ζητάμε μόνο. Να ζητάμε να μας σώσει, να μας βάλει στον παράδεισο, στην Βασιλεία του Θεού. Τότε είμαστε στην υπακοή, παιδιά. Άμα ξεχνάμε την προσευχή, δηλαδή, ουσιαστικά είμαστε στην παρακοή. Δεν μπορείς να προσευχηθείς. Ξέρω εγώ, κουράστηκες. Πάνε να διαβάσεις ένα βιβλιαράκι, κάτι πνευματικό. Να μην φύγει ο νους από το Θεό. Πάλι να σκέφτεσαι το Θεό. Δεν μπορείς και να διαβάσεις. Πάλι όμως μπορεί να σκεφτείς κάτι από τη ζωή του Χριστού. Πώς έκανε ο Χριστός, ας πούμε, την Ανάσταση του Λαζάρου. Πώς πήγε έξω από το μνημείο, φώναξε στον Λάζαρο, τον έβγαλε έξω. Είπε στον κόσμο, λύστε τον, αφήστε τον να φύγει. Πώς ο κόσμος, ας πούμε, έμεινε έκθαμβος από το θαύμα. Και αυτά βοηθάνε, ώστε να μην χάνουμε την επαφή μας με τον Χριστό. Δεν μου λέτε στην πράξη τώρα πώς θα κάνουμε υπακοή. Μπορείτε να μου πείτε. Πρακτικά, τι θα μας βοηθήσει να κάνουμε υπακοή. Να κόψουμε το θέλημά μας. Ναι. Πρακτικά τι θα μας βοηθήσει για να μην κάνουμε το δικό μας. Γιατί πολλές φορές λες, εντάξει, να κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Αλλά μέσα μου έχω αντίδραση. Να τώρα, ας πούμε, πρέπει να πάω εκκλησία. Αλλά μέσα μου αντιδράω, δεν θέλω. Πώς θα βοηθηθούμε για να κόψουμε το θέλημά μας και να πούμε, θα κάνω αυτό που λέει ο Θεός.
Τι λέτε, τι μπορεί να μας βοηθήσει? Προσευχή. Μπράβο, προσευχή. Το ένα είναι αυτό, η προσευχή. Τι άλλο λέτε μπορεί να μας βοηθήσει? Να σας πω και τι άλλο. Υπακοή. Ναι, για να κάνουμε υπακοή. Για να μην έχουμε δικό μας τέλειωμα. Να σκεφτόμαστε τι έκανε ο Χριστός, παιδιά. Αν ο Θεός έκανε υπακοή και μάλιστα σε έναν άνθρωπο, εμείς που είμαστε άνθρωποι, να μην κάνουμε υπακοή? Και στο πνευματικό μας και στη μητέρα μας, που είμαστε άνθρωποι απλοί, μας συμφέρει να κάνουμε υπακοή. Αν ένας Θεός κάνει υπακοή, που ο Θεός τα ξέρει όλα και μπορεί τα πάντα, και όμως κόβει το θέλημά του. Τι λέει, θα κάνω υπακοή στην Παναγία, θα κάνω υπακοή στον Άγιο Ιωσήφ. Πόσο μάλλον εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή, με αυτή τη σκέψη. Αν ο Θεός έκανε υπακοή, ποιος είμαι εγώ να μην κάνω υπακοή? Ας πω και μια ιστορία ακόμα, αν τη θυμάστε. Ήταν ένας γέροντας λοιπόν και ήθελε να δείξει στον υποτακτικό του τη δύναμη της υπακοής και της προσευχής. Του λέει λοιπόν, γέροντα, θέλω να μου, μάλλον του είπε ο υποτακτικός, θέλω να μου δείξεις, λέει, πόση δύναμη έχει η υπακοή και η προσευχή. Λέει, θες να σου δείξω? Λέει, ναι. Λοιπόν, του λέει, πάρε αυτό το καλάθι, ξέρετε το καλάθι, πλεκτό με βέργες από καλάμια, και πήγαινε στη βρύση και να πας και να το γεμίσεις νερό και να το φέρεις. Μα γέροντα λέει, τι μου λες τώρα, θα φέρω νερό με το καλάθι? Αυτό το καλάθι έχει τρύπες. Το νερό θα φύγει από τις τρύπες. Του λέει, κάνε αυτό που σου λέω, αλλά σε όλη τη διαδρομή θα λες, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόμε. Και θα δεις το θαύμα. Αυτός πίστεψε, δεν πίστεψε, τέλος πάντων πήρε το καλάθι και έλεγε, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέμε, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέμε. Πήγε στη βρύση, βάζει το καλάθι στη βρύση, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέμε, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέμε. Και παραδόξως το νερό δεν έβγαινε, δεν έφευγε. Γέμισε το καλάθι νερό. Α, χαρούμενος αυτός, παίρνει το καλάθι με το νερό στο γεροντά του. Κύριε σου Χριστέ, ελέησέμε, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέμε, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέμε. Στον δρόμο, όπως πήγαινε, τον συναντάει ένας που φαινόταν σαν καλόγερος, ντυμένος έτσι καλογερικά. Του λέει, ευλογείται. Λέει, αυτός ευλογείται, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέμε, Κύριε σου. Λέει, από πού είσαι? Λέει, από το τάδε σπίτι. Κύριε σου Χριστέ, ελέησέμε. Του λέει, τι κάνει ο γεροντάς σου, καλά είναι. Κύριε σου Χριστέ, ελέησέμε. Μετά του λέει, τι εργόχειρο κάνετε? Και άρχισε αυτός να λέει, τι εργόχειρο κάνουν σφραγίδες. Μόλις άρχισε, έπιασε την κουβέντα, όλο το νερό έφυγε. Πάει στο σπίτι, γέροντα λέει, είναι όπως τα πες, λέει. Αλλά να τι έπαθα στον δρόμο. Δεν έκανε υπακοή που μου είπες να μην σταματήσω να λέω την ευχή. Έπιασα την αργολογία. Άρχισα να λέω, με βρήκε ένας, του λέει, αυτός ήταν ο διάβολος. Και σου έβαλε πειρασμό και έπεσε στην παγίδα του. Σταμάτησε την προσευχή και έχασε το θαύμα. Ενώ άμα συνέχισε αυτό που σου είπα, θα έφερνες εδώ το νερό, το καλάθι με το νερό. Να ποια είναι η δύναμη της προσευχής και της υπακοής. Με την υπακοή γίνονται θαύματα. Κάποτε ήταν ένας γέροντας, ο οποίος είχε για ευλογία, τι νομίζετε, από το γέροντά του τον παλιό. Μοναχός ήταν απλώς, αλλά πήρε για ευλογία το παπούτσι του γέροντά του. Κοιμήθηκε ο γέροντάς του και είχε πάντα μαζί του το παπούτσι του γέροντά του, για ευλογία, γιατί τον σεβόταν πάρα πολύ και ήταν άνθρωπος της υπακοής. Λοιπόν, και μια φορά, όπως πήγαινε στον δρόμο, τι να δει. Στον δρόμο πάνω ήταν ένα μωρό πεθαμένο και από πάνω ήταν η μάνα του και έσκουζε και φώναζε που πέθανε το παιδάκι της. Μόλις αυτή η μάνα είδε τον καλόγερο, του λέει, έλα εδώ καλόγερε να μου αναστήσεις το παιδί. Τι να σου αναστήσω το παιδί, λέει, εγώ να σου αναστήσω το παιδί, τι είμαι εγώ? Χριστός είμαι να σου αναστήσω το παιδί? Όχι, λέει, εσύ θα μου αναστήσεις το παιδί, καλόγερος είσαι. Δεν μπορώ, λέει, τι λες τώρα? Όχι, λέει, φώναζε αυτή. Είχε πίστη αυτή. Είδε τον καλόγερο με ταράσου, λέει, αυτός θα μου το κάνει καλά, θα μου το αναστήσει το παιδί, θα το δώσει τη ζωή. Τι να κάνει και αυτός ο καημένος, είχε μάθει την υπακοή. Βγάζει το παπούτσι από το γέροντά του, που είχε ευλογία, το βάζει πάνω στο μωρό και λέει, Χριστέ μου, με τις ευχές του γέροντά μου, κάνε αυτό που θέλει η γερνιά αυτή. Και το παιδί αναστήθηκε. Καταλάβατε, με την υπακοή.
με την ευλογία του γέροντά του. Ανέστησε το νεκρό παιδάκι αυτός. Ενώ ήταν ένας απλός μοναχός. Καταλάβετε πόση σημασία έχει να έχουμε και πίστη και ευλάβεια στο γέροντά μας και υπακοή. Πόσο με την υπακοή γίνονται θάματα. Και επειδή και ο ίδιος έκανε υπακοή σε αυτή τη γυναίκα. Δεν το έκανε με υπερηφάνεια, να πει εγώ ξέρεις είμαι θαυματουργός, εγώ ανασταίνω νεκρός, τώρα θα στο αναστήσω το παιδί. Δεν πρόκειται να ανασταίνω το ποτέ. Αλλά επειδή είπε εντάξει να είναι ευλογημένο, θα σου κάνω υπακοή, βγάζει και το παππούτσι του γέροντά του και δεν είπε εγώ, αλλά είπε γέροντά μου εσύ, διευχόσου να αναστηθεί το παιδί. Βλέπετε, αυτό είναι η ταπείνωση και η υπακοή. Λοιπόν, αυτά. Έτσι. Να πούμε την προσευχή μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πωλείτε. Μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.